Καλησπέρα, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Αλκοολικός Αστέρας και Basket Case θα έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Summer Development League. Το παιχνίδι ξεκινάει μόλις με την πρώτη κατοχή να βρίσκεται στην πλευρά της Basket Case, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει την πρώτη νίκη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Μετράει δύο ήττες μέχρι στιγμή σε ισάριθμα μάτς. Ξεκίνουν με το δίποτο του Κώστα Κολιάκου οι φιλοξενούμενοι. Θα γίνει το 0-2. Από την άλλη ο Αλκοολικός Αστέρας, ούτε κι αυτός δεν έχει καταφέρει να σπάσει το ρόδι στην Summer Development League, ενώ θα βρει τώρα το καλάθι με τον Αντωνόπουλο για το 2-2. 0-2 λοιπόν ρεκόρ και για τον Αλκοολικό Αστέρα, ο οποίος δεν μπορούσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ναυαγίων αλλά και των Friends, και έτσι βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται σήμερα. Κάποια από τις δύο ομάδες θα βάλει τέλος σε αυτό το μικρό αρνητικό σερί και θα καταφέρει να σπάσει το ρόδι. Μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή. Με το δεξί χέρι αστοχή ο Πανταζής. Κώστας Κολιάκος κατέβαζε για την Basket Case. Γιώργος Κολιάκος τώρα. Η μπάλα στα δεξιά. Μπογιατζής αφήνει στον Κολιάκο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Μπογιατζής θα πάρει το τρίποντο αλλά θα στοχίσει. Παπασπύρος στη μακρινή πάσα. Φτάνει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Φρουνογεράκης για το 4-2. Ο Γιατζής σε κάνει τις κινήσεις, αφήνει στα δεξιά στον Κώστα Κολιάκο. Πιτσιλός υποπίεση. Ο Χέλμισταν. Φρουνογεράκης θέλει να τρέξει προς την αντίπαλη ρακέτα. Θα γίνει το φαουλ από τον Ψαράκη, αν δεν κάνω λάθος. Φουρνογεράκης στην γραμμή, εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει για το 5-2. Έξω η δεύτερη, κυνηγάει την φάση ο Πανταζής. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Είναι για την Basket Case. Ο Γιατζής. Ψαράκης πέρασε την ασίστ, όχι δεν την έκανε ασίστ τελικά. Ο Χέλμης ούτε στη συνέχεια μπόρεσε να πάρει κάτι. Η πάσα του Κολιάκου δεν πέρασε. Παπασπύρος. Θα γίνει το λάθος τώρα από την πλευρά του Αλκοολικού Αστέρα. Χέλμης αφήνει στον Κολιάκο. Έχει πάρει θέση ο Ψαράκης, δίνει ξανά στον Κολιάκο. Θα εκτελέσει εκείνους για τρεις, θα στοχίσει. Θέλει ο Ψαράκης, με συγχωρείτε, πήρε το επιθετικό rebound. Ο Γιατζής θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, δεν το επιτρέπει ο Πασπύρος. Πάσα πίσω από την πλάτη στο 1 δευτερόλεπτο, νομίζω δεν ήταν πολύ καλή επιλογή του Γιώργου Κολιάκου. Έπρεπε να εκτελέσει εκεί καθώς τελείωνε ο χρόνος. Δεν άλλαξε το 5-2. Για τρεις ανενόχλητος θα στοχίσει ο Τσομπανέλης. Ο Γιατζής μπερδεύτηκε εκεί. Είχε γυρίσει πλάτη ο Γιώργος Κολιάκος και η μπάλα κατέληξε εκτός. Περνάει τώρα στα χέρια του Αλκοολικού Αστέρα. Παπασπύρος
Πάντα στα δεξιά φούρνο Γεράκης, δίχως να διστάσει, εκτελεί για 3-8-2. Η μπάλα φτάνει στον Γιώργο Κολιάκο για 3, εκείνος δεν θα έρθει απάντηση από την πλευρά της Basket Case. Παπασπύρος, καστή πάσα αλλά όχι καλή. Και φεύγει από την πίεση ο Μπογιατζής, φτάνει μέχρι μέσα, θα χάσει. Παπασπύρος τώρα από τα δεξιά. Σταματάει για να αφήσει τον συμπαίκτη του, τον Τσομπανέλη. Αντωνόπουλος ξανά, Τσομπανέλης, έχει χώρο. Δίνει ύψος στο σούτ, δεν θα καταλήξει εκείνο μέσα στο καλάθι. Ο Λιάκος έχει πάρει θέση εκεί, αλλά θα γίνει το κλέψιμο από τον Τσομπανέλη. Αλλαγή τώρα για την Basket Case. Στο μάτς περνάει ο Καλοκαιρινός, όπως και ο Μαλακής. Παπασπύρος. Μπαλά ξανά στον ίδιο. Πάει στο φλότερ. Θα βρει στο σίδερο η προσπάθειά του. Το σκορ παραμένει στο 8-2. Γιατζής βρίσκει την πάσα για τον Καλοκαιρινό, εκείνος θα στοχεί από κοντά, ο Παπασπύρος ακόμα μία μακρινή πάσα. Η μπάλα φτάνει, όχι, δεν μπορεί να υποδεχτεί καλά ο Αντωνόπουλος. Ο Λιάκος θέλει να πάει προς τα μέσα, θα τα καταφέρει, αλλά δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Φουρνογεράκης όλο το δρόμο για το 12. Στους 8 πόντους πλέον ο Φουρνογεράκης, ο οποίος έχει πετύχει σχεδόν όλα τα καλάθια για τον Αλκολικό Αστέρα μέχρι στιγμής. Ακόμα ένα καλάθι έχει βρει ο Αντωνόπουλος. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι πόντοι έχουν έρθει από τα χέρια του Φουρνογεράκη, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του, αφήνει στον Παπασπύρο. Αντωνόπουλος, ξανά Παπασπύρος. Φουρνογεράκης, να δούμε αν θα βάλει και αυτό, ναι. Είναι ζεστός και ο Φουρνογεράκης σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 13-2 πλέον το σκορ, με την Basket Case να καλεί time out. Με το Φουρνογεράκη να έχει κάνει τρομερά πράγματα σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά παιχνιδιού στην αναμέτρηση. Ο Αλκολικός Αστέρας βρίσκεται στο 13-2. Με τον Φουρνογεράκη να έχει φτάσει ήδη στους 10 πόντους με 8 λεπτά παιχνιδιού. Σηκώνεται αλλά αστοχή ο Μαλάκης. Αντωνόπουλος. Παπασπύρος. Πάσα πίσω από την πλάτη, Φουρνογεράκης. Αστοχή τώρα. Θα βγει τώρα, θα πάρει το rebound ο Μπογιατζής. Μαλάκης. Ωραία εκεί. Είδε τον ξεχασμένο Κολιάκο, ο οποίος θα κάνει το 13-4. Παπασπύρος. Αντωνόπουλος προσπάθησε να σώσει, τα κατάφερε. Παπασπύρος από αρκετά μακριά. Φουρνογεράκης. Είδε την τρύπα, πέρασε την πάσα, αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε ο Τσομπανέλης. 49 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Λιάκος στα αριστερά. Θα πάρει τελικά το τρίποντο, είναι άστοχο. Μπαλά στα χέρια του Αλκολικού Αστέρα. Ο Παπασπύρος περνάει πολύ ωραία η ασίστ. Και ο Πανταζής αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 15-4. Ο
Μια επίθεση 20 δευτερολέπτων τώρα για την Basket Case. Ο Λιάκος παίρνει. Πάνω του φούρνο Γεράκης. Με το βήμα πίσω εκτελεί ο Κώστας Πολιάκος, 15-6. 5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για την Basket Case, η οποία έχει 3,2 τώρα στο ρολόι. Καλοκαιρινός από το κέντρο. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Φτάνουμε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 15-6. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο δεκαλέπτο της αναμέτρησης. 15-6 μπροστά ο Αλκολικός Αστέρας, ο οποίος θα κάνει το πρώτο λάθος. Θα τον Αντωνόπουλο να πασάρει σε αντίπαλο. Καλοκαιρινός. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Τζοπανέλη, ο οποίος φτάνει και μέχρι το τέλος, αλλά θα αφήσει την μπάλα στο σίδερο. Χαρακινός, ο οποίος πέρασε στο μάτς. Μπάλα στη γωνία, θα το πάρει ο Χέλμης, αλλά δεν θα βρει στόχο. Παπασπύρος σταματάει, αφήνει έξω ο Αντωνόπουλος. Θα εκτελέσει για τρεις μπροστά από τον Χέλμη. Το rebound στα χέρια του Γιώργου Πολιακού, ο οποίος κατέβαλε τώρα για την Basket Case. Μαλάκης. Σαρακινός, η μπάλα στα δεξιά. 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για την Basket Case. Σαρακινός έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Θέλει να πλησιάσει, θα δεχτεί το κόψιμο, αλλά θα πάρει τις βολές. Ο Πανταζής, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που έκανε το φάουλ, το οποίο στέλνει τώρα στις βολές τον Σαρακινό. Έφτασε εκείνο στην πρώτη, 15-7. Θα χάσει την δεύτερη. Ωστόσο δεν καταφέρνει να πάρουν το rebound οι κυπέδουχοι. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Με τον Μαλάκη να βλέπει το κόψιμο του Σέλμη, αλλά εκείνος δεν μπορεί από κοντά να πετύχει κάτι. Αντωνόπουλος δεν πήρε το σουτ. Τώρα το σκέφτηκε για λίγο. Ο Βασπύρος περνάει, πάσα, σηκώνεται και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Τσομπανέλης για το 17-7. Σε διψήφιο αριθμό η διαφορά πλέον, με τον Αλκολικό Αστέρα να βρίσκεται στο συν 10. Χέλμης από μέση απόσταση ευστοχή, 17-9. Η πάσα δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Τζοπανέλης. Μάλλον ήρθε, αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Καλοκαιρινός. Χέλμης από εκεί που ευστόχησε νωρίτερα, θα το βάλει και τώρα. 17-11. Από το ίδιο σημείο εκτελεί ο Χέλμης για να μειώσει στους 6. Αντωνόπουλος ψάχνει επιλογές, Παπασπύρος πάει στο φλότερ, αλλά αστοχίζει τα εφάουλ, αλλά δεν υπάρχει κάτι όπως λένε οι διαιτητές. Μαλάκης, είδε τον Κολιάκο, του πέρασε την μπάλα, πρόλαβε εκείνο στον Φωνογεράκη, αλλά αστόχισε. Μακρινή πάσα τώρα, ώρα για τον Αλκολικό Αστέρα να τρέξει, 19-11. Σαρακινός, Χέλμης, ξανά Σαρακινός, Κολιάκος από την κορυφή για τρεις. Θετικό rebound του καλοκαιρινού, πέρασε η πάσα, πήρε το φάουλ ο Χέλμης από τον Αντωνόπουλο, ο οποίος το παραδέχεται. Τρεις αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους, με Κώστα Κολιάκο, Ψαράκη
και Μπογιατζή να επιστρέψουν στο παρκέ. Και τώρα και ο Πίτσιλος για τον Αλκολικό Αστέρα. Άστοχος ο Χέλμης εκεί, γράπωσε το επιθετικό rebound ο Κολιάκος. Χέλμης από το πλάι, ό,τι δεν έφερε από τη γράμμη των βολών το φέρνει τώρα. 19-13. Ο Γεράκης αφήνει έξω στον Παπασπύρο. Αντωνόπουλος αποφάσισε να εκτελέσει τον αέρα, καθώς δεν βρήκε κάποια πάσα διαθέσιμη. Ο Γιατζής σηκώνει εκεί. Τι πήγε να κάνει να παίξει το αλλιούπ. Έγινε το λάθος από τον Μπογιατζή. Πήρε στη γωνία, δεν πήγε κάποιος πάνω του έγκαιρα. Το rebound καταλήγει στα χέρια του Μπογιατζή. 4-40 ακόμα μέχρι τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μπογιατζής πιέζεται αλλά κρατάει. Πίτσιλος πάνω του τώρα. Χέλμης Κολιάκος. Έφαγε την προσπίση ο Φουρνογεράκης και του έκανε το φάουλ. Θα εκτελέσει κάτω από την αντιπαλή ρακέτα, 19-15. Με την μπάσκετ κέις πλέον να έχει μειώσει στους 4 πόντους. Πίτσιλος, ενώ έχανε την ισορροπία του, έδωσε την μπάσα στον Φουρνογεράκη και εκείνος την κάνει ασίστ. Ακόμα 3 πόντοι στο σακούλι για τον Φουρνογεράκη. 22-15 το σκορ. Βέβαια η πάσα του Χέλμη, ο Αντωνόπουλος ήταν εκεί για να κάνει το κλέψιμο, που είναι ο Γεράκης τώρα κατεβάζει, θα πάρει το φάουλ από τον Σαρακινό. Πρώτο ομαδικό για την Basket Case. Παπασπύρος. Αφήνει τον Πίτσιλο. Εκείνος πήρε το φάουλ. Μάλιστα αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Ψαράκη, ο οποίος έχει φορτωθεί πριν το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Άστοχος ο Πίτσιλος στην πρώτη προσπάθεια. Θα στοχίσει και στην δεύτερη. Σαρακινός κρατάει. Αφήνει στον Μπογιατζή. Περνάει και από τον Παπασπύρο. Κολιάκος τώρα για 3. Μέσα. 22-18. Παπασπύρος. Κουνογεράκης. Πάει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Πολύ ωραία κίνηση. Για το 24-18. Σαρακινός. Ο Γιατζής στέκεται, παίρνει το σούτ. Δεν θα το βάλει, Φουρνογεράκης στο rebound. Θα πάρει το τρίποντο, το ένιωσε αλλά δεν το έβαλε. Ο Γιατζής εκεί περνάει ωραία από τον Παπασπύρο με αυτή την σφαλιάρα που έδωσε την μπάλα. Φτάνει και μέχρι το τέλος, καλάθι και φάουλ, τρομερή ενέργεια εδώ από τον Μπογιατζή, τρομερή ατομική προσπάθεια. 24-20 πλέον το σκορ. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο.
εύστοχη στην βολή. 24-21. Τρίτσιλος θα πετύχει το καλάθι. 26-21. Από τη γωνία ο Κολιάκος δεν θα βρει στόχο. Παπασπύρος σηκώνεται εκεί χωρίς να έχει κάποιον γύρω του. Το rebound να δούμε που θα καταλήξει σε κανέναν. Η μπάλα περνάει εκτός και είναι για τον Αλκοολικό Αστέρα. Καλοκαιρινός τώρα επιστρέφει στο μάτς για την Basket Case, παίρνει τη θέση του Ψαράκη. Σπίτιλος. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Μαλάκη, όπως θα κάνει το κλέψιμο. Ο Χέλμης έχει φύγει μπροστά. Ο Παπασπύρος είναι μόνο μπροστά του. Σηκώνεται εκείνος, επέλεξε να μην πάει πιο κοντά. Ο Γιατής έρχεται να διορθώσει την κατάσταση και να μειώσει σε 26-23. Στο τρίποντο πλέον το μάτς πλησιάζει η Basket Case, η οποία μπορεί να ισοφαρίσει τώρα με ένα τρίποντο. Θα γίνει το φόλο από τον Φουρνογεράκη για να σταματήσει την επίθεση των αντιπάλων του. Ωστόσο έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά του Αλκοολικού Αστέρα και στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Ο Γιατζής έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη, θα την βάλει. 26-24. Μέσα και η δεύτερη για το 26-25. Φουρνογεράκης, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Αντωνόπουλος είναι στη γωνία, είχε χρόνο να στοχεύσει. Θα ευστοχίσει κιόλας για το 29-25. Στη γωνία τώρα ο Κολιάκος, Μαλάκη στον έτερο Κολιάκο, Κώστα. Έχουμε μεταφορά και αλλαγή κατοχής. Από το πάγκο οι παίχτες της Basket Case φωνάζουν ότι έχουν φαουλ να δώσουν, καθώς έχουν μόλις 2 ομαδικά. Τελευταία 23 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Ο Παπασπύρος του δίνει το σκρίνο ο Πίτσιλος. Φουρνογεράκης, η πάσα πέρασε για τον Φαντατζή. Έχουμε το φάουλ. Είναι αντιαθλητικό, καθώς το τράβηγμα ήταν παρατεταμένο από τον Μαλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από τον Μαλάκη έγινε το φάουλ. Αυτό στην πρώτη ο Πανταζής. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 30-25. Η μπάλα παραμένει στα χέρια του Αλκοολικού Αστέρα, ο οποίος έχει 12 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Παπασπύρος πέρασε. Η μπάσα δεν θα κατέληγε σε συμπαίκτη του, αλλά έχει προηγηθεί το φαουλ του Κώστα Κολιάκου. Τέταρτο ομαδικό για την Basket Case, το τελευταίο που είχε να δώσει σε αυτή την περίοδο. Φουρνογεράκης θα εκτελέσει από κοντά. 32-25. Ακόμα ένα καλάθι από το Φουρνογεράκη και με αυτό θα κλείσουμε το δεύτερο δεκάλεπτο, με το σκορ να δείχνει 32-25. Μόλις άρχισε το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 32-25.
25 δείχνει ο φωτεινός πίνακας με, με τον αλκοολικό αστέρα να βρίσκεται στο σύν 7 μέχρι στιγμής. Ξεκίνανε με λάθος οι φιλοξενούμενοι. Αντωνόπουλος πήρε, περιμένει τώρα να πάνε στην επίθεση οι συμπαίκτες του. Προσποιείται μπαλά στη γωνία εκεί όπου βρίσκεται ο Τσομπανέλης, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, αλλά θα στοχίσει. Πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής από τον Φούρνο Γεράκη για τον αλκοολικό αστέρα, ο οποίος μέχρι το φινάλι της δεύτερης περίοδου έχει πετύχει 18 πόντους. Να δούμε πού θα σταματήσει σήμερα ο Φούρνο Γεράκης. Από την άλλη ο Μπογιάτζης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για την Basket Case, έχει δώσει αρκετές λύσεις επιθετικά και κρατάει κοντά την ομάδα του. Τσίτσιλος πάσα πέρασε, βρήκε το καλάθι ο Πανταζής, 34-25. Σαρακινός ο Γιατζής θέλει να γυρίσει, το κάνει με επιτυχία, αλλά δεν είχε την ίδια επιτυχία το σιού του. Από το πλάι είναι άστοχος ο Χέλμης. Αντωνόπουλος αφήνει στον Παπασπύρο, εκείνος με τη σειρά του στον Τσομπανέλη. Αντωνόπουλος, Παπασπύρος τώρα, του δίνει το σκηνό. Αντωνόπουλος θέλει να πλησιάσει, Πίτσιλος. Κόντρα εκεί σε δύο αντιπάλους, έχει και δεύτερη ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύεται για το 36-25. Ο Γιατζής. Ο Λιάκος. Χέλμης τώρα στα 4 δευτερόλεπτα, ψάχνει επιλογές, καλοκαιρινός. Είδε ότι έλυγε το χρόνο, πήρε το σουτ. Δεν έβαλε το καλάθι, Παπασπύρος τώρα θέλει να φύγει μπροστά. Θετικό πλεονέκτημα για τον αλκοολικό αστέρα και ο Τσομπανέλης θα τελειώσει καλά τη φάση. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό το εφηδιασμό οι γηπεδούχοι και έφεραν το σκορ στο 38-25, αναγκάζοντας τους αντιπάλους τους να καλέσουν time out. Επιστροφή έπειτα από το time out της Basket Case. Ένα μικρό σερί 6-0 έχει καταφέρει να κάνει στις αρχές του 3 δεκαλέπτου αλκοολικός αστέρας, το οποίο τον έχει οδηγήσει στο 38-25. Από την άλλη η Basket Case εξακολουθεί να αναζητεί το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει την ευκαιρία τώρα να το βρει με τον καλοκαιρινό, ο οποίος είναι στημένος στην γραμμή των βολών. Έξω η πρώτη. Θα χάσει την δεύτερη, κολλάει και μπάλα στο Στεφάνι Άντσος εδώ. Ο καλοκαιρινός, η κατοχή περνάει στον αλκοολικό αστέρα. Ούτε τώρα μπόρεσαν να βρουν τους πρώτους πόντους στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Ευκαιρία να μεγαλώσει το δικό της σέρι ο αλκοολικός αστέρας. Δεν θα τα καταφέρει ωστόσο, καθώς έχασε ο Παπασπύρος. Χέλμης. Σαρακινός. Μπογιατζής τώρα, καλοκαιρινός. Ξανά Μπογιατζής, στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Σαρακινός θα το πάρει. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα που αναπήδησε κιόλας το Στεφάνι. Κουνογεράκης ρίχνει ταχύτητα. Σταματάει τώρα την τρίπλα, βλέπει τον Πίτσιλο. Παπασπύρος, Πίτσιλος, θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 41-25. Στο 9-0 πλέον το σέρι των γηπεδούχων. Καλοκαιρινός, πιέζεται καλά. Χέλμης. Έχουμε επιθετικό φαουλ από τον καλοκαιρινό.
έσπρωξε και αντικανονικά τον Πίτσιλο στην προσπάθεια να φτιάξει χώρο για τον αντίπαλό του, για τον συμπαίκτη του, με συγχωρείτε. Ωστόσο έκανε το φαουλ και ο Φουρνογιαράκης τώρα είναι στη γωνία, δεν πήρε το σουτ. Ο Μασπύρος στα δεξιά στον Σομπανέλη, χάνει εκείνος. Σαρακινός. Καλοκαιρινός ξανά για Σαρακινό. Ο Γιατζής αποφεύγει τον Παπασπύρο, δεν πήρε το σουτ. Θα το κάνει ο Σαρακινός, όχι. Προτιμάει να πασάρει, καλοκαιρινός ωστόσο. Δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα του. Φάουλ τώρα στον Φουρνογεράκη από τον Σαρακινό, ο οποίος έβαλε στόπ στην έπιση των αντιπάλων. Φουρνογεράκης. Δίστασε αλλά το πήρε τελικά ο Πανταζής και το έχασε. Κώστας Κολιάκος, ο Γιατζής. Θέλμης ξανά για τον Μπογιατζή, εκτελεί εκείνος για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Κολιάκος έπισε την κορυμπάνω, το αφήνει στον Σαρακινό, νέο τρίπο το δοκιμάζει αυτός. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την παλιά των γραμμών. Ο Πανταζής καταλήγει, ο Τσομπανέλης με συγχωρείτε, καταλήγει εκτός εκείνη. Νέο 14 τώρα για την Basket Case. Ο Γιατζής Σαράκης, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μάτς. Θέλμης κάνει ένα δύναμο σουτ. Ο Πανέλης τώρα έχει ανοιχτό χώρο μπροστά του. Δεν επέλεξε να πάει μόνος στη φάση, προτίμησε να πασάρει, αλλά η πάσα δεν πέρασε. Σκαστεί τώρα πάσα από τον Κολιάκο, δεν ξέρω αν έχει ακουμπήσει κάτι στο αλκοολικό αστέρα. Όχι, όπως λένε οι διαιτητές, δεν έχει βρει σε κάποιον, έτσι. Η κατοχή περνάει σε αυτούς. Ο Μασπύρος. Ο Ίτσιλος βλέπει έξω τον Αντωνόπουλο, απέναντι ο Φουρνογεράκης. Φάουλ. Έγινε από τον Χέλμη το φάουλ της Basket Case, το οποίο είναι και το τρίτο ομαδικό. Ο Μασπύρος θα το πάρει από την κορυφή. Στην αγκαλιά του Κολιάκου η μπάλα, ο οποίος κατεβάζει τώρα. Χέλμης. Πάνω του πάει ο Πανταζής. Αντωνόπουλος. Μαλάκης θα... Ο Αντωνόπουλος μπροστά από τον Μαλάκη, ο οποίος αστόχησε. Εκτελεί για 3 ο Αντωνόπουλος και θα βρει στόχο. 44-25. Στο σύν 19 πλέον η διαφορά, στο σύν 19 ο αλκοολικός αστέρας, ο οποίος δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο στο τρίτο δεκάλεπτο από αυτό που δείχνουν μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους τους να βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις, να εκμεταλλεύονται τα λάθη όπως εδώ με τον Αντωνόπουλο και να φτάνουν στο 46-25. Σαράκης με το δεξί δεν μπορεί να βρει το καλάθι. Τώρα παρατήρησα και άργησα ότι η Basket Case δεν έχει καταφέρει να πετύχει καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο. 32-25 τελείωσε το δεύτερο δεκάλεπτο. 46-25 είναι τώρα το σκορ. Στο 0 παραμένουν οι φιλοξενούμενοι με 46 δευτερόλεπτα ακόμα.
να πούμε στην τρίτη περίοδο. Άστοχος και ο Κολιάκος. Για τρεις ο Αντωνόπουλος φώναξε, το έβλεπε ότι πήγαινε έξω. Χέλμης. Να δούμε αν θα έρθει το πρώτο δίποντο πριν τελειώσει η περίοδος. Θα γίνει το κρέσμα από τον Φουρνογεράκη. 22 δευτερόλεπτα όλα για τον Αλκοολικό Αστέρα, αλλά ο Φουρνογεράκης επιλέγει να πάει γρήγορα, αλλά έχει κάνει βήματα. Έτσι χαρίζει τώρα 17 δευτερόλεπτα στην αντίπαλη ομάδα. Χέλμης, άστοχος και αυτός, 4 δευτερόλεπτα, 3 τώρα, Πίτυλος πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει στην κίνηση και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 46-25 και την Basket Case να μην βρίσκει κανένα καλάθι σε ολόκληρα 10 λεπτά. Μπήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με το σκορ στο 46-25, έπειτα από ένα τραγικό τρίτο δεκαλεπτό για την Basket Case, η οποία δεν μπόρεσε να βρει καλάθι σε ολόκληρη την περίοδο. Με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει με ένα επιμέρους σκορ 14-0 για τον Αλκοολικό Αστέρα, ο οποίος βρίσκεται τώρα στο 21 και έχει ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Θα το κάνει ο Τσοπανέλης. 48-25. Από το πλάι ο Κολιάκος είναι άστοχος. Νέα ευκαιρία στο σηκέ αυτή. Αντωνόπουλος, Φουρνογεράκης, εκτελεί, έχει ώρα να φανεί ο Φουρνογεράκης πίσω από τα 6.75. Πίτυλος, απλώνει το χέρι του στην μπάλα, ο καλοκαιρινός, η κατοχή παραμένει στον Αλκοολικό Αστέρα. Πάσα για τον Σομπανέλη, θα την εκμεταλλευτεί εκείνος το έπακρο, 50-25. Μια φορά έχει πάει σε υψηλά επίπεδα πλέον με τον Αλκοολικό Αστέρα να ελέγχει απόλυτα το μάτς και τα κακά ποσοστά της Basket Case να μιλούν από μόνα τους. Εκεί θα έρθει τώρα ένα γρήγορο καλάθι από τον Αντωνόπουλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα ολόκληρου γηπέδου από τον συμπαίκτη του. 52-25 πλέον το σκορ. Αρακινός. Ακίνητο, θα πάρει το rebound τώρα οι γηπεδούχοι. Σήκωσε ψηλά ο Φουρνογεράκης, δεν νομίζω πως έχει μπορούσε να έρθει σε επαφή ο Πίτσιλος με την μπάλα. Καλοκαιρινός. Καλακινός του δίνει ξανά, θα εκτελέσει και τον Θεατρής. Μαλάκης από τα δεξιά, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Κολλημένη στους 25 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Πάω τώρα στον Φουρνογεράκη, ο οποίος θα πάει στην γραμμή και έπειτα από το δεύτερο ομαδικό της Basket Case. Thank you.
άστοχο στην πρώτη του προσπάθεια. Θα χάσει την, και την δεύτερη ο Φουρνογεράκης, δεν αλλάζει το 52-25. Μαλάκης θα χάσει και αυτό. Απίστευτη αστοχία της Basket Games μέχρι στιγμής. Θα έρθει τώρα το καλάθι επιτέλους από τον Χέλμη. 52-27. Διαχειρός Χέλμη. Έπειτα από 14 λεπτά παιχνιδιού. Φουρνογεράκης αστοχή πίσω από τα 6.75, Παπασπύρος. Θα χάσει ο Βογιατζής, κυνηγάει τη φάση αλλά γραπώνει και ωραία ο Παπασπύρος και διατηρεί την μπάλα στα χέρια της ομάδας του. Καλοκαιρινός. Στέκεται, εκτελεί για δύο αστοχή. Παπασπύρος θέλει να τρέξει, έχει και το κουράγιο επίσης. Αφήνει την μπάλα στον Πίτσιλο. Θα εκτελέσει και είναι από κοντά. Ψηλότερα ο Μπογιατζής, ο οποίος θα καθαρίσει τη φάση. Τελευταίο 5 λεπτό στο μάτς. Καλοκαιρινός εκεί ξεχασμένος στην αντίπαλη ρακέτα. 52-29. Παπασπύρος. Κουνογεράκης στα αριστερά τώρα η μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σομπανέλη, θα πάρει το φάουλ εκείνος. Σομπανέλης θα βάλει και την δεύτερη, 54-29 πλέον. Χέλμης Βογιατζής. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε τον χώρο, αλλά δεν βρήκε τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σομπανέλης τώρα στον Παπασπύρο. Ωραία συνεργασία εκεί τριών παιχτών του Αλκοολικού Αστέρα. Πολύ ωραίο καλάθι. Με τον Πίτσιλο να τελειώνει καλά για το 56-29. Βάλε τώρα λίγη εκτός, παραμένει ωστόσο στην κατοχή της Basket Games. Σηκώνεται ο Χέλμης υπό την πίεση του Τσομπανέλη. Ο Παπασπύρος τρέχει και γρήγορα και προλαβαίνει. Πέφτει πάνω στον Μαλάκη, ο οποίος τον σταματά κανονικά. Τσομπανέλης ξανά για τον Παπασπύρο. Καλοκαιρινός παρεμβαίνει, πετάει εκτός την μπάλα. Παρακινδυνευμένη πάσα του Αντωνόπουλου. Εκεί βρισκόταν ο Χέλμης, ο οποίος έριξε μια σφαλιάρα στην μπάλα για να ανακόψει την πορεία της. Διορθώνει ωστόσο ο Αντωνόπουλος στην συνέχεια της φάσης. Θα σταθεί για να εκτελέσει και για τρεις. Αστοχή στο γρήγορο τρίποντο. Ο Γιατζής. Καλοκαιρινός δεν μπορεί από κοντά. Πίτσιλος πιέζεται από τον καλοκαιρινό. Παπασπύρος θέλει να περάσει, αφήνει στον Φουρνογεράκη για τρεις εκείνος. Ευστοχή. Μιλάει μετά από ώρα πίσω από τα 6.75 ο Φουρνογεράκης. 59-29. Στο συν 30 πλέον ο Αλκοολικός Αστέρας, ο οποίος όπως φαίνεται θα φτάσει στην πρώτη νίκη στην Summer Development League. Τρομερό καλάθι εδώ, τρομερή συνεργασία ανάμεσα σε Παπασπύρο και Αντωνόπουλο.
πόσο ωραία συνδυάστηκαν οι δυο τους. Με αυτό το γρήγορο καλάθι, 61-29 τώρα. Χέλμης για 3, εύστοχος 61-32. Θα γίνει το φως τώρα από τον Σαρακίνο, ώστε να γίνουν και οι αλλαγές. Ψαράκης και Γιώργος Χολιακός επιστρέφουν στο πάρκε. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Πασπύρος πάει μέχρι το τέλος, 63-32. Σαράκης, Μπογιατζής θα το πάρει πίσω από το 6.75, θα το βάλει κιόλας, 63-35. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην αναμέτρηση, όλα πλέον έχουν κρυθεί, καθώς ο Αλκολικός Αστέρας θα είναι αυτός που θα πάρει την νίκη στο σημερινό μάτς, αλλά για την πρώτη νίκη στην Summer Development League. Πόλο εκεί από τον Πίτσιλο, 65-35 στο συν 30. Πλέον η διαφορά. Ο Γιάτσης. Χέλμης. Ξανά από Γιατζής, πέφτει ο ρυθμός τώρα όσο φτάνουμε προς το τέλος. Ψαράκης από το ύψος των βολών. Δεν θα βρει το καλάθι, τελευταία 50 δευτερόλεπτα με τον Σομπανέλη. Να κατεβάζει για τον Αλκολικό Αστέρα. Ο Πασπύρος από τη γωνία. Αστοχή, πήδηξε και ο Αντωνόπουλος αλλά δεν μπορούσε να πάρει το rebound. Σαρακινός. Χέλμη σηκώνεται, δεν είναι καλό το τελείωμα, μισό λεπτό ακόμα. Με τον Πίτσιλο να περνάει τώρα το κέντρο. Δεν νομίζω πως θα γίνει κάποια επίθεση. Φτάνουμε έτσι λοιπόν προς το φινάλε, νίκη για τον Αλκολικό Αστέρα. Πέσανε και τα φώτα, κλείσαν τα πάντα. Αυτά είναι. Στα σκοτεινά θα πούμε νίκη για τον Αλκολικό Αστέρα, ο οποίος θα επικρατήσει με 65-35 και θα πάρει την πρώτη του νίκη στην Summer Development League, έτσι ρομαντικά.